Ο Τάκης Χρυσικάκος προσαρμόζει για τη σκηνή, σκηνοθετεί και ερμηνεύει το κύκνιο άσμα του Νίκου Καζαντζάκη, το αυτοβιογραφικό έργο αναφορά στον Γκρέκο. Μία παράσταση που μέσα από τους ήρωες των έργων του συγγραφέα και τις εξομολογήσεις του, στον παππού του όπως αποκαλεί τον Ελ Γκρέκο, συναντάμε το μεγάλειο της Ελλάδας και το ανυπόταχτο πνεύμα του ίδιου του Καζαντζάκη. Ο Χρυσόστομος Καραντωνίου στην κλασική κιθάρα και η Γεωργία Νταγάκη στην κριτική λύρα και το τραγούδι συνοδεύουν τον πρωταγωνιστή στο ταξίδι του. Από 1η Φεβρουαρίου στο Θέατρο Αυλαία. 14 βραβευμένα ντοκιματέρ μικρού και μεγάλου μήκους για παιδιά και εφήβους φιλοξενεί η διοργάνωση Kinderdocs. Ένα μήνα πριν το Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Θεσσαλονίκης, οι ανήλικοι θεατές έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν ιστορίες συνομιλίκων τους που μιλάνε για εφηβεία, φιλία, οικογένεια, εκπαίδευση, δημιουργικότητα, έκφραση, χορό, ψυχολογία, τέχνη, μετανάστευση και περιβάλλον. Από 1η Φεβρουαρίου. Κάθε Παρασκευή πραγματοποιούνται προβολές για σχολεία και κάθε Σάββατο για το πλατή κοινό. Στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Συναυλία μουσικής δωματίου πραγματοποιούν η καταξιωμένη πιανίστα Μαρία Μιλαράκη και ο αναγνωρισμένος τρομπετίστας Γιώργος Λασκαρίδης. Θα ερμηνεύσουν έργα Ενέσκο, Τορέλι, Φρανσέ, Βιζούτι, Μπέμε, Χένε, καθώς και ένα παραδοσιακό σπιρίτσουαλ. Την 1η Φεβρουαρίου στις 9 στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Η παράσταση «Ψηλή στα αυτιά» του Ζορζ Φεντό συνεχίζει με επιτυχία σε μετάφραση Μίνου Βολανάκη και σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθύντη του Κρατικού Θεάτρου Γιάννη Αναστασάκη, που σημειώνει. Ο Φεντό γράφει μια εξωφρενική φάρσα που δοκιμάζει τη λογική μας και προκαλεί αβία στο γέλιο. Με ανελαίητο χιούμορ, σαρκάζει αυτός ο σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας την αστική κοινωνία και τα ήθη της, βάζοντας ορολογιακούς μηχανισμούς που αν τυχόν εκραγούν, δεν θα μείνει τίποτα στη θέση του. Πρωταγωνιστεί στο διπλό ρόλο Βίκτορα Εμμανουήλ, ως ο ταξιάρχης Χάνος. Μαζί του Τάσος Περιστιανίδης, Βιβί Μιτσίσκα, Αφανάσιος Ραυτόπουλος, Κώστας Αντάς, Γιώργος Κάφκας, Εύη Σαρμή, Δημήτρης Τιακάρας και άλλοι. Τετάρτη έως Κυριακή στο Βασιλικό Θέατρο. The Meteors, η μπάντα που γεννήθηκε στην Αγγλία πριν 37 χρόνια και με τη σειρά της γέννησε το είδος Psycho Billy, καταφτάνει στην πόλη μας με νέο δίσκο στις αποσκευές, ονόματι The Power of Three. Ο μόνος ένα από μήνας από την αρχική σύνθεση που έχει αλλάξει ούκο λίγες φορές, ο Πολ Φένεκ στο τραγούδι και την κιθάρα, ο Χέντρι Κορλεόνε στον μπάσο και ο Βόλφγκαν Χόρντεμαν στα drums υπόσχονται τον ανθό από τους 25 μέχρι σήμερα δίσκους του συγκροτήματος. Τη συναυλία ανοίγουν οι εγχώριες δυνάμεις του είδους που ακούν στο όνομα Thriller, Seasick Surfers και Bone Rave. Στις 3 Φεβρουαρίου από τις 8.30 στο Principal.